Καλημερίζω τον κύριο Λαθουράκη από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και Γενικό Παθολόγο, έτσι να μας δώσει δύο κατευθύνσεις και δύο κουβέντες, δύο πληροφορίες παραπάνω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Νομίζω ότι υπάρχει μια εγρήγορση, δεν θα το έλεγα ανησυχία, όλων των ειδικών και μετά κάποια σποραδικά κρούσματα τα οποία παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα, από τις αρχές του 24, και γενικά μια επανεμφάνιση της νόσου, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Γι' αυτό το λόγο και εξαιτίας της σοβαρής μολυσματικότητας της νόσου, η οποία είναι μια υιογενής νόσου του αναπνευστικού, η οποία μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, υπερβαίνει την ικανότητα μετάδοσης και ακόμα και κάποιων μεταλλάξεων του κορονοϊού, δηλαδή μπορεί να μεταδοθεί σε πάρα πολύ, πολύ γρήγορα σε πάρα πολλά άτομα, μπορεί να μεταδώσει αυτός ο οποίος νοσεί. Γι' αυτό το λόγο και για να μην ξαναζήσουμε τις εικόνες του παρελθόντος που δεν τους θυμάται κανείς, πριν τον εμβολιασμό, που είχαμε μέχρι και 6 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο από ηλαρά, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να δούμε κάποια πράγματα όσο έχει να κάνει με την εμβολιαστική μας κάλυψη. Δηλαδή θα πρέπει όσοι έχουμε γεννηθεί μετά το 1970 να τσεκάρουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αν έχουμε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου της ηλαράς. Αν δεν το έχουμε κάνει, θα πρέπει να εμβολιαστούμε με τη δεύτερη δόση. Όλοι οι γονείς θα πρέπει να δούνε τα βιβλιαράκια εμβολίων των παιδιών τους, να δουν αν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Ο εμβολιασμός ξεκινάει στα παιδιά στους 12 μήνες και θα πρέπει να, μέσα στις επόμενες 4 μήνες να έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούνε, να το τσεκάρουν. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό που έχει κάνει και τις δύο δόσεις ή έχει φυσική ανοσία που δεν υπερβαίνει το 90% το οποίο θέλουμε για να αποκτήσουμε ανοσία ως πληθυσμός. Περισσότερο κινδυνεύουν οι ενήλικες, θέλετε να πείτε, παρά τα παιδιά, ναι. Και τα παιδιά, τα οποία βέβαια κάτω από 12 μηνών δεν μπορούν να εμβολιαστούν, έχουν μόνο την ανοσία που τους δίνει η φυσική ανοσία, ό,τι αντισώματα μπορούν να περάσουν με τον τοκετό και τη γέννηση, και βέβαια όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί κινδυνεύουν. Μάλιστα. Τι είναι ακριβώς η ηλαρά? Μιλήσατε για λίμωξη του αναπνευστικού? Ή εγώ το κατάλαβα λάθος? Η ηλαρά είναι μια υιογενής νόσος του λίμωξης του αναπνευστικού, αν θέλετε, η οποία εμφανίζει κάποια συμπτώματα που μπορεί να είναι και πολύ κοινά, δηλαδή μπορεί να εμφανίσει καταρροή, μπορεί βήχα, πυρετό, πεφικίτιδα. Μετά βέβαια από τις πρώτες μέρες των πρόδρομων αυτών των συμπτωμάτων μπορεί να εμφανιστεί το χαρακτηριστικό εξάνθημα στο σώμα μας ή οι κοιλίδες που εμφανίζονται μέσα στο βλενογόνο του στόματος. Τα εξάνθηματα δηλαδή, λοιπόν νόσο, ακολουθούν λέτε. Τα εξανθήματα λοιπόν ακολουθούν, λέτε, των συμπτωμάτων που αναφέρατε. Των συμπτωμάτων των πρώτων δύο ημερών ακολουθούν το στάδιο των εξανθημάτων, το οποίο μπορεί να διαρκέσει 5 με 6 μέρες. Και στη συνέχεια έχουμε την αποδρομή με πτώση του πυρετού αλλά και εξαφάνιση του εξανθήματος σταδιακά και από το πρόσωπο και από τα άκρα. Τώρα ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα μπερδεύει. Εκτός όμως από αυτό, έχει και σοβαρές επιπλοκές, έτσι. Όπως είναι η πνευμονία, όπως είναι η πατήτιδα, είναι επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό, όπως είναι η εγκεφαλίτιδα, σε πολύ σπάνιες βέβαια περιπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή αρκετές, έχουμε πολλές σοβαρές επιπλοκές, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Και στο κομμάτι του εμβολιασμού. Εμείς τα δύο τελευταία χρόνια ήμασταν καθαροί σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή με την ηλαρά. Παρατηρείται μία έξαρση σε βαλκανικές χώρες, σε Ρουμανία, Βουλγαρία και δεν ξέρω ποιες άλλες, βάσει των όσων έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Και τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται εκεί, στα Χανιά, έχει να κάνει και πάλι με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν νοσήσει. Μεταδίδεται με ευκολία? Μεταδίδεται όχι απλώς, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Είναι η πιο μεταδοτική νόσο, μολυσματική νόσο την οποία γνωρίζουμε.
Μάλιστα. Να σας πω τώρα. Εδώ τα πράγματα λίγο μπερδεύουν. Με τον κορονοϊό μπορεί να έχεις και βήχα και πυρετό και όλα τα υπόλοιπα. Με τη γρήπη και την ίωση μπορεί να έχεις τα ίδια συμπτώματα. Πώς την ευχή μπορούμε να καταλάβουμε τι και πώς και γιατί? Το παραπέμπουμε στην Ιλαρά μόνο μετά από τις 2 και 3 ημέρες που αναφέρεται ότι μπορεί να βγάλεις αυτά τα εξανθήματα στο σώμα σου. Οποιαδήποτε υποψία υπάρχει, προφανώς θα γίνει αξιολόγηση από τον γιατρό και αυτός θα κρίνει και θα εξετάσει τον ασθενή και θα κρίνει πότε μπορεί να παραπέμψει κάπου σε ένα κέντρο ειδικό λοιμόξεων, έτσι και έχει την υποψία της Ιλαράς. Έτσι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, αλλά πάντα θα πρέπει σε συνεννόηση με τον γιατρό μας. Μάλιστα. Σε οποιαδήποτε ηλικία βρίσκομαι εκτός από τα βρέφη των 12 μηνών και κάτω, μπορεί να γίνει το εμβόλιο μέχρι μια ηλικία σε μεγάλους ανθρώπους? Όχι. Σε όλες τις ηλικίες, εκτός από την εγκυμοσύνη ή σε ανθρώπους που είναι ανασοκατασταλμένοι και παίρνουν δηλαδή σοβαρά φάρμακα ή έχουν κάποιες παθήσεις που δημιουργούν ανασοκαταστολή, είναι ειδικές περιπτώσεις. Τα γνωρίζουν επίσης οι γιατροί. Οπότε σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι συνεργασία όλων και ιατρικών συλλόγων και των γιατρών, προσωπικών μας γιατρών, οικογενειακών γιατρών, αλλά και του Δήμου, των σχολείων, θα πρέπει να γίνει μια δηλαδή συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να προλάβουμε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση απλώς εγρήγορσης. Μάλιστα. Για να μην δημιουργούμε συνεργασία όλων εν μας. Μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τον κοινωνικό μας περίγυρο, μέσα από τα σχολεία κλπ. Με τα πρώτα συμπτώματα, αυτό το οποίο ζητάς, περιμένεις μία μέρα, δύο μέρες, πρέπει να πας άμεσα στο γιατρό σου, δεν έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, δηλαδή κάτι που να είναι πολύ πολύ χρηστικό, κύριε Λαθουράκη. Σε κάθε εμπειρία την νόσο, όπως είναι ο COVID, όπως είναι η γρήπη, απομονώνεσαι τα πρώτα 2-24 ώρες. Μετά από 2-24 ώρες θα πρέπει να επισκεφθείς τον γιατρό σου. Πρέπει να δούμε, να ξεκαθαρίσει για το τι πρόκειται. Θα κάνει την κλινική εξέταση, υπάρχουν εξετάσεις, οι ανάλογες, τα τεστ. Οπότε θα ξεκαθαρίσει για το τι πρόκειται. Είναι γρήπη, είναι κορονοϊός, είναι κάποιο άλλο μικρόβιο, κάποιος άλλος ιός. Έτσι. Προφανώς δεν σκεφτόμαστε πρώτα την Ιλαρά. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ κρατάω αυτή σας την συμβουλή ότι μετά από τα 2 πρώτα 24 ώρα και τα όποια συμπτώματα έχουμε, ότι καλό θα είναι εφόσον αυτά διατηρούνται και εφόσον δεν έχουμε από την αρχή και κόκκινα εξανθήματα, εμείς να επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, γιατί δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά τα οποία μας περιτριγυρίζουν μπορεί να έχουμε κολλήσει, από τον κορονοϊό και την ίωση έως τη γρήπη τύπου Α, τύπου Β, έως και την Ιλαρά. Ναι, ακριβώς. Απλώς δεν θέλω να βάλω την Ιλαρά, δηλαδή δεν θέλω να δημιουργήσουμε έτσι αυτή την ανησυχία στον πληθυσμό, γιατί πρόκειται για ένα νόσημα το οποίο απλώς είμαστε σε φάση εγρήγορσης. Δηλαδή δεν περιμένουμε προφανώς μεγάλες επιδημίες, έτσι. Υπάρχουν σποραδικά κρούσματα, τα οποία και τα δύο ήταν κάποια από αυτά ήταν σε επαφή μετά από ταξίδια στο εξωτερικό. Δηλαδή να μην είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση της ανησυχίας στον πληθυσμό, απλώς να είμαστε σε εγρήγορση και όλοι να ελέγξουμε την εμβολιαστική μας κάλυψη. Μάλιστα. Ωραία. Ένα ερώτημα που έρχεται για εσάς. Δεν μπορώ σαφέστατα από τη στιγμή που είστε στην γραμμή να κάνω τίποτα περισσότερο από το να σας ρωτήσω. Κάνει κάποιος το εμβόλιο? Πόση διάρκεια έχει αυτό το εμβόλιο της Ιλαράς, ειδικά της Ιλαράς? Αν έχει κάνει και τις δύο δόσεις, θεωρείται ότι, ότι είναι άνοσος, δηλαδή υπάρχει ανοσία στο 99% εφόρου ζωής. Δηλαδή θεωρείται ότι αν έχεις κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου ότι έχεις ανοσία εφόρου ζωής. Μάλιστα. Εάν έχεις κάνει και τις δύο δόσεις. Αυτό δύο δόσεις. Μάλλον για αυτούς που είναι γεννημένοι πριν από το 1970. Οι υπόλοιποι πρέπει να ψάχνονται μάλλον. Πριν το 1970 θεωρούνται ότι έχουν ανοσία φυσική. Α, μάλιστα. Δηλαδή ότι έχουν περάσει την νόσο. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν μπαίνουν στο κομμάτι του εμβολιασμού. Θεωρούν, αλλά λέτε τη χρυσή λέξη, θεωρούν ότι έχουν φυσική ανοχή. Ναι, θεωρούμε ανοσία, και ως κοινότητα, ως ιατρική κοινότητα, ότι υπάρχει φυσική ανοσία.
Μάλιστα. Ωραία. Κρατάω εγώ τις συμβουλές σας αυτές, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και έτσι δεν βοηθάει και η εναλλαγή αυτή του καιρού με τα διάφορα, εκτός από το ότι κυκλοφορεί. Κρύο, ζέστη, ζέστη, κρύο και όλα τα υπόλοιπα. Τα έχουμε κατά νου, χωρίς τίποτα περισσότερο, χωρίς να ανησυχούμε όπως λέτε. Απλά λίγο παραπάνω εγρήγορση, να είμαστε παρατηρητικοί και τίποτα περισσότερο. Όχι όμως εκείνη η ανησυχία εξαιτίας όλων των παραπάνω που προαναφέραμε. Το κρατάμε λοιπόν, κύριε Λαθουράκη, και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ψύχρεμη έτσι τοποθέτηση. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.